Τον αναμνήσεων. Είναι πολύ ακριβή. Θα σου δώσω 10.000. 13.000. Ούτε ένα λιγότερο. Σύμφωνοι. Ξέχασε το εισιτήριο! Hey! Και αυτό είναι το σμαράγδι Πέτρα του Καϊμού. Το πρόσφεραν στο χαλίφι Χαρούν Ελ Πλασίντ όταν πέθανε ο προηγούμενος χαλίφης Αμίν Ελ Κουκουρίκου. Ου, απαγορεύεται να πλησιάζετε. Τι είπες? Είπα, αφέντη, έκλεψαν την πέτρα του Καϊμού. Την έκλεψαν από το μουσείο? Αυτό είναι το τρομερότερο έγκλημα. Φέρε τον κλέφτη. Αυτός είναι, βεζίρι μου. Ποιος είσαι? Ω, κονίτσιγουα. Τι είναι αυτό? Από όσο ξέρω, σημαίνει φρέσκος τόνος ελαιόλαδο. Μάλλον θα κάνω λάθος. Εγώ, όχι κλέφτης. Είμαι ο Χατομάτο Ισογιάμι. Μα αν δεν είσαι κλέφτης, Χαματόμο. Χατομάτο. Όπως σου έλεγα, κύριε Ίσνο Ισογιάμι. Ισογιάμι, βεζίρι μου, Ισογιάμι. Ας σε βαρέθηκα. Λοιπόν, άσε πια τους γρίφους. Εδώ στο σμαράγδι. Μια επίδειξη γιαπωνέζικων πολεμικών τεχνών, κύριε. Καλό σχολείο αυτοάμυνας και καλών τρόπων. Εγώ θέλω το σμαράγδι. Δεν θα σου χρειαστεί μέσα στη φυλακή. Εδώ είμαι. Τι είναι πάλι αυτό? Ό,τι έμεινε από την πέτρα όταν πέρασε από κουτί αναμνήσεων, αφέντη. Αναμνήσεων? Μήπως με δουλεύεις λιγάκι? Τώρα θα δεις, παράξενε και σεβαστέ βεζίρι. Το βάζω! Τώρα έγινε κι αυτό ένα ενθύμιο. Θες να πεις πως αυτό το πράγμα μπορεί και εξαφανίζει πράγματα? Μυαλό τιμημένου βεζίρι δουλεύει γρήγορα σαν μέλισσα που μαζεύει νέκταρ από χρυσάνθεμα. Για πες μου, Χατάμι Γιασάμι, η μηχανή δουλεύει με τους ανθρώπους? Χατομάτο Ισογιάμι. Ναι, εκτός από πουλάκια που μπορούν να βγουν από μηχανή. Τώρα θα σου δείξω, ο καλή μου πεθερούλα, τιμημένο εφοριακό και κάποιον που του χρωστάω. Στο σπίτι έχω 12 άλμπουμ με φίλους. Πόσο κάνει η μηχανή? Δεν έχει καμιά αξία, μα από την άλλη είμαι εξαιρετικά φτωχός. Γείτονες με φωνάζουν, κύριο, κύριο ταπί. Εμείς οι Ιαπωνέζοι είμαστε πολύ φτωχοί. Πάρε 12 δινάρια. 210.000, 210.000, 212.000 και 5,5 δινάρια. Σωστά. Τώρα θα τη δοκιμάσω.
Στάσου, μη. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Όχι, δουλεύει. Τιμημένε και δοξασμένε βεζίρι. Μα το πρόσωπο πρέπει να είναι τελείως ακίνητο. Διαφορετικά, μηχανή άχρηστη. Μπα. Μετά πρέπει να υπολογίσεις φώτα, ρυθμίζεις ταχύτητα, διάφραγμα και απόσταση. Να θυμάσαι, το βάζω 3 βήματα. Βλέπεις τοίχο πίσω του. Μπράβο, το τομάτο is not so many. Όχι, ο τομάτο is not so many. Ωραία, ωραία. Τώρα θα γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Α, το γιώτα is νομάνιο. Α, όχι, α, το μάτο is αγώτα. Α, τώρα πια δεν μου ξεφεύγει. Θα πρέπει να βεβαιωθώ για τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, εδώ είμαι στα 3 βήματα. Κούκου, το πουλάκι! Αλή, αλή! Ωραία, ακόμα μερικές δοκιμές. Και τώρα, δεν νομίζω πως είναι καθόλου υπερβολή να πιστέψω πως αν όλα πάνε καλά, σε λίγο θα είμαι χαλίφης. Ω, μεγάλε χαλίφη, σε ικετεύω να μην φέρεις αντίρρηση στον πιο ένθαρμο οπαδό από τους υπηκόους σου. Τι θέλεις, καλέ μου, Σνογκούντ? Να σου φτιάξω το πορτρέτο. Δεν ήξερα πως είσαι και ζωγράφος, φίλε μου. Μείνε εδώ. Πρέπει να ρυθμίσω κάτι. Το πορτρέτο θα γίνει τέλειο. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. 1, 2, 3. Μα που πας? Είπες πάμε. Ήταν τρόπος του Λέγιν. Εγώ προχωρώ. Στη θέση σου. 1. Μα δεν φτιάχνονται έτσι τα πορτρέτα, Σνογκούντ. 2, 3. Να πάω πιο πίσω. Όχι. Θα πρέπει να ξαναμετρήσω. 3! Ακίνητος! Μα πού πήγε η πόρτα? Σνογκούντ, ήρεμο! Σκέψου τα γέλια που θα κάνεις όταν θα λες την ιστορία στους φίλους σου. Αν έχεις φίλους, γυρνάμε πίσω! Το πορτρέτο το είναι μια διαδικασία που θέλει στοιχεία. Σνογκούντ, άκου! Να φορέσω το κυριακάτικο τουρμπάνι. Θα είμαι πολύ πιο όμορφο στο πορτρέτο. Φόρα το! Υπάρχει κυμολία. Στα συρτάρια εκεί πέρα, δίπλα από τον κομό. Ω, ναι. Τώρα μάλιστα. Είμαι κούκλος. Μη κύρνα! Μα πού είσαι, καλέ μου, Σνογκούντ? Εδώ. Τι κάνεις εκεί κάτω? Φτιάχνω γραμμές, πολυχρονεμένε. Φτιάχνω γραμμές. Γιατί? Τις βλέπεις? Μείνε εκεί, ακίνητος. Είμαστε πανέτοιμοι, πολυχρονεμένε μας χαλίφι. Με έτοιμοι, τι έτοιμοι? Ω, μια δεξιοσούλα. Η ετήσια δεξίωση για το εμπορικό επιμελητήριο. Μα τώρα, το πορτρέτο. Ας περιμένει, δεν μπορώ να ποζάρω με άδειο στομάχι. Εξάλλου, είναι έτοιμο το γεμιστό γουρνόπουλο. Κάνε 3 βήματα πίσω και γέλα. Από εδώ η Επιτροπή των Καμιλιάριδων που θα διαβάσει ένα χαιρετισμό προς τιμή σου, πολυχρονεμένε. Μα ήταν εδώ, χαλίθι μου. Πώς χάθηκαν? Το τουρμπάνι.
Α, εδώ είσαι καλέ, Σνογκούτ. Πού πήγαν οι άλλοι? Κοίτα, το γουρουνόπουλο. Πάλι έπεσε το τουρμπάνι. Πού είναι το φαΐ? Το έφαγαν. Να ένα μήλο. Με αυτό θα χορτάσεις. Μα. Λοιπόν, να οι γραμμές. Μείνε εδώ. Και δεν πρέπει με τίποτα να κουνηθείς. Με τίποτα. Μα ξέρεις, με τέτοια κοιλιά δεν βλέπω τα πόδια μου. Ένα, δύο, τρία. Τώρα ακίνητος. Είσαι στις γραμμές? Ναι. Σνογκούτ, τι έγινε? Ω, άφησε το κουτί. Άραγε, πώς δουλεύει? Αυτή είναι η πιο πολύτιμη εικόνα του μουσείου. Το πορτρέτο του μεγάλου βεζίρι Σνογκούτ. Δίπλα του, όσοι τον είδαν στις τελευταίες του στιγμές. Φήμες λένε πως με αυτό το μυστικό όπλο ο Βεζίρης προσπάθησε να γίνει χαλίφη στη θέση του λατρευτού μας χαλίφη Χαρούν Ελ Πλασί. Hey, δεν τελείωσα! Δώρο γενεθλίων. Όχι! Η ίδια ιστορία κάθε χρόνο τώρα! Α, μην κάνεις έτσι. Ξέρω πως δεν είσαι ο τύπος που κάνει δώρα, μα μιλάμε για τα γενέθλια του Χαλίφη. Δώρα, δώρα! Δεν φυτρώνουν πάνω στα δέντρα. Τι λες, πέρσι του πήγες καρύδες. Ναι, σωστά. Τις έκλεψα από το κελί κάποιου φυλακισμένου. Δεν έχει σημασία, να ξέρεις πως θα έχεις τη δυσμένεια του Χαλίφη αν δεν του κάνεις ένα καλό δώρο. Α, δεν δίνω δεκάρα! Καλά, καλά. Πάμε να βρούμε ένα δώρο. Αν εγώ ήμουν χαλίφη στη θέση του χαλίφη, δεν θα έκανα δώρα στο χαλίφη, γιατί θα ήμουν χαλίφης και οι άλλοι θα έπρεπε να μου κάνουν δώρα, γιατί θα ήμουν χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Κοίτα, δυτικά χαλιά. Πανάκριβα. Καλημέρα, καλοί πελάτες. Τι θα μπορούσα να σας προσφέρω για να σας ευχαριστήσω? Θέλω κάτι να έχει τζίνι. Τζίνι? Α, ναι. Να, αυτό που χρειάζεστε. Τι θέλεις αυτή τη φορά? Και είναι καλό, Τζίνι. Να, θέλω ένα καλό γεύμα. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε τώρα? Πανάκριβο! Για δείτε τα λιχνάρια μας. Έχω και με Τζίνι σε τιμές κόστους. Πόσο δηλαδή κάνει ένα λιχνάρι με τζίνι σε τιμή κόστους? 10 δινάρια. Ακριβό. Και πόσο κάνει ένα άλλο λιχνάρι χωρίς τζίνι σε τιμή κόστους? 5 δινάρια. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα πιο φθηνό? Έχω αυτό. Να, πάμε. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα λιχνάρια. Πάρτε αρώματα. Υπέροχα αραβικά αρώματα. Κοίτα πόσο κάνουν. Πάμε να φύγουμε. Να κάτι που ταιριάζει στο χοντρό. Μα αυτά θα του είναι άχρηστα. Άκου, το ίδιο το δώρο δεν έχει σημασία. Η σκέψη μετράει.
Πόσο κάνει αυτό το μαραφέτι? 10 δινάρια. Πολύ ακριβό. Και αυτό? 8 δινάρια. Ακριβό. Και αυτό? 4 δινάρια. Μήπως έχεις καμήλα χωρίς καμία καμπούρα? Όχι, μα έχω κάτι που νομίζω πως πρέπει να σε ενδιαφέρει. Με ένα δινάριο για πολύ καλούς πελάτες. Αυτό είναι. Μήπως είναι πολύ φτωχό δώρο για ένα χαλίφι? Στάσου, αν το βάλεις στα αυτή, ακούς θάλασσα. Αλήθεια? Λοιπόν, θα του το πάρουμε. Hey, μα πού να πήγε? Έπεσε μέσα στο όστρακο. Βοήθεια! Βοήθεια, έπεσα μέσα στο νερό! Στο νερό! Όχι, τι έγινε! Εδώ είσαι! Πού είμαστε, αφέντη μου? Δεν ξέρω πού είμαστε! Κοίτα, ένα νησί βλέπω. Τρέξε! Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτόν τον έμπορο. Να τον θυμάσαι! Ποτέ! Αυτό το όστρακο με έχει σώσει. Όταν έρχεται κάποιος ενοχλητικός, τώρα ας βρω ένα δωράκι για τον χαλίφι μας. Πολύ παράξενο είναι αυτό το νησί. Τι παράξενο βρίσκεις στο νησάκι. Σταμάτα. Κοίτα, το ίδιο όστρακο. Μ' αυτό ήρθαμε εδώ και μ' αυτό φεύγουμε. Hey, γύρισες στο χαλιφάτο? Όχι, δεν το πιστεύω. Hey, απάντησέ μου. Κύριε, μίλα μου. Εμπρός, ακούς? Νο, εδώ είσαι. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Καλώς ήρθατε στο νησί των αναμνήσεων. Αυτός θα τον κάνω σκόνη. Άσε με, άσε με, είπα τώρα θα... Δεν πρέπει να εκνευρίζεσαι. Δεν είμαι ο έμπορος, μα μόνο η αναμνησή του. Δεν μπορείτε να με βλάψετε. Για σας είμαι παντοτινή ανάμνηση. Μπα, αλήθεια? Πάμε, θα σας ξαναγήσω πάνω στο νησί. Ωραία, ο καιρός θα είναι καλός. Πώς το ξέρεις? Το βλέπω στο άγαλμα. Το νησί είναι τρελό. Μισώ τον ήλιο. Άρπατη! Δεν έπρεπε να το κάνεις. Τώρα ο καιρός χάλασε. Τι δέντρο είναι αυτό με τις μεγάλες φωλιές? Κουκούδεντρο. Οχ, πάμε πιο πέρα. Δεν θέλω άλλες καρύδες στο κεφάλι. Είπα κουκούδεντρο, όχι καρύδες, μην το φοβάσαι. Είναι δέντρο από την Ελβετία, μια ξένη χώρα. Α, πολύ καλά. Τι είναι αυτό? Είναι το Big Ben. Είναι απίστευτο. Ναι, πάει πολύ καλά. Εγώ πάντα ρυθμίζω το ρολόι μου με το Big Ben. Κουράστηκα. Θα καθίσω. Σε συμβουλεύω να μην καθίσεις τώρα. Είναι ώρα. Ώρα για ποιο? Για τα θερμόμετρα, πύργη του Άιφελ. Φυτρώνουν κάθε μεσημέρι. Είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Όχι, αρκετά βαρέθηκα στο τρελό νησί. Θέλω να φύγω. Επευκαιρία, εδώ υπάρχει φτερό και μελάνι αν θέλεις να γράψεις γράμμα. Σε ηγετεύω, πρέπει να πάω να δω το χαλίφι. Έχει γενέθλια. Σήμερα όλοι θα του κάνουν δώρο. Δώρο? Θα ξέρεις βέβαια πως εδώ παίρνουμε πολύ σοβαρά τα δώρα. Ίσως
Υπάρχει δρόμος. Πού είναι, πού είναι? Στην κορυφή εκείνου του βουνού. Ίσως βρεις το δρόμο για το Χαλιφάτο. Μα ευχαριστώ, τρέχω. Δεν θα σε ξεχάσω, ανάμνηση. Στο καλό. Το είδες αυτό, η ανάμνηση σβήστηκε. Ποια ανάμνηση? Ανάμνηση, ξέχασα. Κάνει κρύο. Ωραία, φτάσαμε. Είναι έρημη. Με τέτοιο καιρό δεν είναι και παράξενο. Ας δούμε αν θα βρούμε βοήθεια σε εκείνη την καλύβα. Είναι κανείς εδώ? Κανείς? Κύριε, δεν νομίζεις πως η γη τρέμει? Μιλάς ανοησίες, βλάκα. Ναι, τρέμει. Όχι. Τελείωσε. Λες να γυρίσαμε στο Χαλιφάτο? Θα πάω να δω. Έλα να δεις. Πολύ όμορφο. Χιόνι. Πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο δώρο. Ω, δεν είναι τίποτα. Ένα σουβενίρ. Κούνα το πάλι. Κούνα το. Όχι. Σταμάτα. Όχι. Πήραν μέρος με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί. Μανώλης Γιούργος, Ηλίας Ζερβός, Σταύρος Μαυρίδης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Λουκάς Φραγκούλης. Σκηνοθετική επιμέλεια Ηλίας Ζερβός. Ηχοληψία ρεμίξ Κύριλλος Σικιάς. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Audio Visual. Τώρα ο κακός βεζίρης της No Good σας προσφέρει σπαρταριστές στιγμές με τις απίθανες βιντεοκασέτες. Θέλω να γίνω χαλίφης. Οι συνωσίες του κακού βεζίρης No Good. Ένας βεζίρης για κλάματα. Is No Good εναντίον χαλίφη. Ο βεζίρης της συμφοράς. Μαγικά κόλπα. Ο πονηρός βεζίρης. Ένας αφελής χαλίφης.